Επιστροφή επί του πιεστηρίου. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Θόδωρο Σκυλακάκη. Καλησπέρα, Υπουργέ. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ. Είστε μέχρι αυτή την ώρα στο γραφείο σας. Συνεχείς οι συσκέψεις, συνεδριάσεις και με τους συνεργάτες σας και γενικότερα και τηλεδιασκέψεις. Και σας ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, μετά από 2,5 μήνες καραντίνας, φαίνεται ότι κερδίσαμε τη μάχη με τον κορονοϊό. Πλέον πάμε στη μάχη με την οικονομία. Έτσι δεν είναι, Υπουργέ? Όχι ακριβώς. Ναι. Η γνώμη μου είναι ότι κερδίσαμε την πρώτη μάχη με τον κορονοϊό, όχι όμως και τον πόλεμο. Γι' αυτό είπαμε ότι δεν θα κερδιθεί. Πόλεμος. Ναι, ναι. Ναι, ο πόλεμος θα κερδιθεί, ναι, αλλά όταν θα καταφέρουν οι αρχές να έχουν ένα εμβόλιο ή μια αποτελεσματική θεραπεία. Και στο ενδιάμεσο πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι ο κορονοϊός μπορεί να επιτεθεί από τα μετόπισθεν. Και καλά κάνετε και τον αναφέρετε. Και να νομίζουμε ότι η μάχη έχει κερδιθεί, αλλά να υπάρχουν ακόμη δυνάμεις του εχθρού εκεί που δεν τις βλέπουμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλω να κάνω μια προσπάθεια από το κοντρόλο για να κάνουν μια νέα σύνδεση με το Skype σας. Την κάνω κατευθείαν. Ναι, ναι, συνεχίστε να μιλάτε. Εσείς συνεχίστε να μιλάτε, κύριε Υπουργέ. Θα κάνουμε μια προσπάθεια με το Skype, γιατί πάγωσε η εικόνα σας. Σας ακούμε, ναι. Τώρα σας βλέπουμε. Μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, μας απαντήσατε για τα έσοδα. Ταμιακά διαθέσιμα έχει το κράτος από εδώ και πέρα για το σχεδιασμό που έχετε? Θα κουμπίσουμε τα ταμιακά διαθέσιμα από το μαξιλάρι? Το μαξιλάρι του ESM δεν θα το πειράξουμε αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η εικόνα που έχετε, η κατάσταση και ο σχεδιασμός. Θα πορευτούμε με τα ταμιακά διαθέσιμα που έχουμε. Θα φτάσουμε κάποια στιγμή στις αρχές Ιουλίου στο κατώτερο σχετικό σημείο και μετά θα αρχίσει να αναστρέφεται η εικόνα για τα ταμιακά διαθέσιμα από το τέλος Ιουλίου και πέρα, όταν θα έρθουν τα πρώτα έσοδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το ΕΣΠΑ, γιατί πολλές δαπάνες που κάνουμε είναι ΕΣΠΑ. Βεβαίως δεν συνυπολογίζει αυτό την πιθανότητα, που πιστεύω είναι μικρή, αλλά πάντα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, ενός δεύτερου lockdown. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί ο κορονοϊός δεν έχει φύγει και μακάρι όμως να μην μας επισκεφθεί, γιατί μαζί με αυτό θα έχουμε κλείσιμο πάλι και της οικονομίας, ουσιαστικά της ελληνικής οικονομίας. Ακριβώς αυτό σας λέω. Και δεν μιλώ απλώς για μια δεύτερη επίσκεψη, αλλά μιλώ για ένα δεύτερο lockdown. Είναι συγκεκριμένο αυτό που λέω. Και αυτός είναι ο φόβος που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Από εκεί και πέρα, η ύφεση που προκάλεσε το πρώτο lockdown και τα περιοριστικά μέτρα θα συνδυαστεί με την όποια ύφεση προκαλεί η δραστική μείωση του τουρισμού. Έχουμε μηδενισμό τον Ιούνιο και θα δούμε πώς θα πάμε Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο. Μάλιστα. Η οικονομία θα επανέλθει στα φυσιολογικά της, θα αρχίσει να επανέρχεται, στο βαθμό που δεν θα μας χτυπήσει κάποιο δευτερογενές κύμα από τη διεθνή ύφεση. Από το φθινόπωρο θα αρχίσουμε να επανερχόμεθα στα κανονικά, πάντα με την προϋπόθεση ότι δεν θα έχουμε δυσάρεστες εξελίξεις στο υγειονομικό μέτωπο. Άρα δηλαδή από τον Οκτώβριο, αν όλα πάνε καλά στο υγειονομικό μέτωπο, βλέπετε μια επιστροφή στην κανονικότητα και στο οικονομικό πεδίο? Ακριβώς, γιατί στο ενδιάμεσο θα έχουμε το πλήγμα που θα προέρχεται από τη μείωση του τουρισμού, που προσπαθούμε να την κάνουμε όσο πιο περιορισμένη γίνεται, αλλά σίγουρα θα είναι σημαντική η μείωση για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Μιας και με πήγατε στον τουρισμό, ετοιμάζετε κάποιο πακέτο στήριξη όσον αφορά τον τουρισμό? Ναι, για τις κατηγορίες των κλάδων, δεν είναι μόνο ο τουρισμός, περιλαμβάνονται και άλλοι κλάδοι, που προβλέπουμε συνέχιση της οξίας φάσης της κρίσης για τους επόμενους μήνες. Υπάρχει ένα ειδικό πακέτο που έχει επεξεργαστεί η κυβέρνηση και πιστεύω ότι θα παρουσιαστεί στο αμέσως επόμενο διάστημα. Καταλαβαίνω ότι ετοιμάστε για συγκεκριμένες ανακοινώσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι και δεν θέλετε να πείτε κάτι παραπάνω. Να ρωτήσω όμως... Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Είστε ειλικρινείς. Να ρωτήσω όμως για τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, γιατί είναι κάτι το οποίο συζητιέται εδώ και κάμποσο καιρό. Έχετε κλειδώσει αυτό το κομμάτι? Κοιτάξτε, η μείωση του ΦΠΑ, ιδίως σε ό,τι αφορά τα αναψυκτικά, τον καφέ κτλ., έχει μια ισχυρή λογική, γιατί οι επιχειρήσεις που δίνουν αυτά τα προϊόντα κατά προτεραιότητα, κυρίως καφετέρειες δηλαδή,
εξηγήσουμε, αλλά και άλλες παρεμφερείς επιχειρήσεις, έχουν πολύ μεγαλύτερη πυκνότητα ανατραπέζι και θα πληγούν συγκριτικά περισσότερο από τις άλλες επιχειρήσεις εστίασης, γιατί η υποχρέωση του να αραιώσουν θα μειώσει πολύ περισσότερο το τζίρο τους αναλογικά με το χώρο που διαθέτουν. Χρειάζεται λοιπόν κάποια ειδική μέρημνα, θα δούμε πώς αυτή θα διαμορφωθεί, αλλά ελπίζω να διαμορφωθεί με τρόπο που να είναι θετικός για τις επιχειρήσεις αυτές. Άρα ουσιαστικά ανοίγεται παράθυρο για αυτό το κομμάτι της μείωσης του ΦΠΑ. Πάμε λίγο στην επιστρεπτέα προκαταβολή. Μας ακούγατε και πριν τη σύνδεση. Είχαμε εδώ και τον κύριο Βέτα από το ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Πλεύρη από τη Νέα Δημοκρατία. Και έγινε πολλή κουβέντα. Τα μέτρα αυτά που ανακοινώνεται, που εγώ θέλω να πω δημοσίως, έχουν θετική κατεύθυνση. Φτάνουν κάτω όμως προς τον κόσμο, προς τους επιχειρηματίες και τους εργαζομένους. Δηλαδή, με την επιστρεπτέα προκαταβολή θα πάρει ο κόσμος πίσω χρήματα. Κοιτάξτε, η επιστρεπτέα έχουμε αυτή τη στιγμή πάνω από 30.000 οριστικοποιημένες αιτήσεις. Ναι. Δόθηκαν ήδη οι πρώτες 8.000 κάτι χτες το απόγευμα. Ναι. Θα υπάρξει μια δεύτερη πληρωμή μέσα στη βδομάδα, μεγάλη πληρωμή που θα καλύπτει πολύ μεγάλη πλειοψηφία και πρόσθετη πληρωμή την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε περίπου 70 κάτι χιλιάδες επιχειρήσεις σε αυτό το μέτρο που περιλαμβάνουν και πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων, αλλά έχουμε και μια δεύτερη φάση του μέτρου που θα είναι πιο δίκαια γιατί θα περιλαμβάνει και τον τζίρο του Απριλίου και ενδεχομένως του Μαΐου, θα το δούμε αυτό. Και στη δεύτερη φάση θα συνυπολογίσουμε και όλα όσα έχουν συμβεί στην πρώτη φάση. Έτσι, ναι, επιχειρήσεις που τυχόν δεν έκαναν ή δεν οριστικοποίησαν ή οποιοδήποτε λόγο δεν μπόρεσαν να πάρουν και από δικά μας φάλματα να πάρουν επιστρεπτέα προκαταβολή σε αυτό το κύκλο που στηρίζεται μόνο σε στοιχεία του Μαρτίου, που δεν είναι πολύ αντιπροσωπευτικά για το τι έχει συμβεί, θα μπορέσουν στη δεύτερη φάση να πάρουν και επειδή θα μετράει το τι έχεις πάρει στην πρώτη φάση, θα αθροίζονται δηλαδή οι δύο φάσεις, αυτοί που δεν έχουν πάρει τώρα θα έχουν προτεραιότητα. Μάλιστα. Σημαντικό αυτό που λέτε και υπάρχει και μια έτσι ισοκατανομή σε σχέση με την προτεραιότητα έτσι όπως την είπατε πριν από λίγο. Λιανικό εμπόριο, σας ανησυχεί το γεγονός μήπως κάποιοι τελικά κατεβάσουν ρολά μετά από αυτή την πανδημία? Ασφαλώς και μας ανησυχεί. Θα ήταν παράλογο να μην μας ανησυχεί. Όλο τον κόσμο ανησυχεί αυτό το ενδεχόμενο. Γι' αυτό και όλα τα μέτρα που πήραμε αφορούσαν τη διατήρηση του παραγωγικού ιστού. Το κλειδί είναι η διάρκεια της κρίσης που προκαλεί η πανδημία. Αν καταφέρουμε και αρχίσουμε μία ανάκαμψη, καθώς θα προχωράμε στο τέλος του χρόνου αυτού και σίγουρα πολύ πιο δυναμικά στον επόμενο που θα επανέλθουμε και στα φυσιολογικά στον τουρισμό, πιστεύω ότι μπορούμε με αισιοδοξία να πούμε ότι θα κρατήσουμε τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων και πολύ μεγάλο αριθμό των θέσεων εργασίας. Σας το λέω όλο όμως όλος αυτός ο σχεδιασμός είναι συνάρτηση και της βιαιότητας της ύφεσης και κυρίως του αν θα έχουμε δεύτερη επίσκεψη και τι συνέπειες θα έχει αυτή για την οικονομία, τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις. Από ό,τι καταλαβαίνω, μακάρι να έχουμε ένα καλό, σχετικά καλό τουρισμό, δηλαδή έναν τουρισμό που δεν θα μειωθεί κατά 80%, αλλά κατά ένα αρκετά μικρότερο ποσοστό το καλοκαίρι, γιατί αυτό θα βοηθήσει να κρατηθούν και οι άλλες επιχειρήσεις, οι εμπορικές, να κρατηθούν ζωντανές και να ανακάμψουν. Θα υπάρχει μια αλυσίδα, άρα λέτε, μεταξύ τους αν ο τουρισμός θα καταφέρει και θα δοθεί μια σπιτάλη στο... Το καταλαβαίνουμε όλοι. Εγώ δεν πάντως από ό,τι καταλαβαίνω, ότι βγαίνουμε από μια δεκαετία κρίσης. Η Ελλάδα βρίσκεται ευάλωτη σε τέτοιου είδους φαινόμενα ακριβώς διότι οι διαδοχικές κρίσεις που περάσαμε, η κρίση του 10-12, η κρίση του 15 και η πίεση στις επιχειρήσεις με την υπερφορολόγηση δεν τους έχουν αφήσει πολλά περιθώρια
για να μπορούν να αντέξουν και πρέπει να βοηθήσουμε όσο μπορούμε εμείς ως κράτος για να κρατηθούν. Λοιπόν, πάω λίγο σε 2-3 χρηστικά ερωτήματα. Είναι τηλεθεατές που λένε κάποιοι δεν έχουν πάρει ακόμα τα 800 ευρώ. Κάποιοι άλλοι με ρωτούν, όπως η κυρία Κωνσταντίνα από το Περιστέρι, τι θα γίνει με τα τουριστικά λεωφορεία και τα τουριστικά πρακτορία, αν θα έχουν κάποια στήριξη. Και το λέω αυτό με αφορμή και τον τουρισμό, Τα τουριστικά πρακτορία και τα τουριστικά λεωφορεία εντάσσονται στο ευρύτερο πακέτο που είπατε και στην αρχή για τον τουρισμό. Σε ό,τι αφορά τα 800, υπάρχουν πράγματι στις επιχειρήσεις κατά κύριο λόγο, γιατί νομίζω ότι τους εργαζόμενους έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Στις επιχειρήσεις υπάρχουν ακόμη κάποια σφάλματα. Μερικά είναι και ανεξήγητα, τα ψάχνουμε εδώ και μέρες, που οφείλονται στα συστήματα τα ηλεκτρονικά και στις μεταφορές μεταξύ της μίας πλατφόρμας και της άλλης. Μην ξεχνάτε ότι έπρεπε να κάνουμε ένα τιτάνιο έργο να χτίσουμε τις πλατφόρμες από το μηδέν και όχι μία πλατφόρμα, 5-6 διαφορετικές πλατφόρμες σε διάστημα 2 μηνών, και τέτοια σφάλματα είναι εν μέρει αναπόφευκτα. Το κυνήγι είναι για να τα λύσουμε και στο τέλος να πάρουν οι άνθρωποι τα χρήματα που δικαιούνται. Το κυνηγάμε σε πολύ προσωπικό επίπεδο, πρέπει να σας πω, πολλές φορές. Είστε για συγκεκριμένα θέματα. Είστε πάνω κατά πάνω, όπως και ρωτήσει, ότι δέχεστε πολλά τηλεφωνήματα για να διορθώσετε, να λύσετε ζητήματα από τους αποθεσμικούς εκπροσώπους των εμπορικών συλλόγων, των επιμελητηρίων, ακόμα και συνάδελφοί σας βουλευτές που ίσως εντοπίζουν κάποια ζητήματα, σας τα μεταφέρουν. Το ξέρω αυτό από πρώτο χέρι. Και επειδή έχω πολλά ερωτήματα, θα σας πω λίγο πιο κάτω. Πέρασε το Πάσχα, ήταν το δώρο του Πάσχα που θα στηρίξει το κράτος σε ένα κομμάτι. Έρχεται όμως και το επίδομα αδείας. Όλα αυτά τα χρήματα θα δοθούν, κύριε Υπουργέ? Ναι, δεν υπάρχει θέμα για το επίδομα αδείας, δεν έχει υπάρξει θέμα για το επίδομα αδείας. Είναι κλειδί για τις επιχειρήσεις το άνοιγμα που περιμένουμε προς το τέλος του μήνα και των δανείων από τις τράπεζες με εγγύηση της Αναπτυξιακής Τράπεζας που γίνεται με ευθύνη του Υπουργείου Ανάπτυξης, γιατί είναι ανάγκη να πάρουν πρόσθετη ρευστότητα. Εμείς θα βοηθήσουμε ως Υπουργείο Οικονομικών κατά κύριο λόγο με τις δύο φάσεις επιστρεπτέας προκαταβολής, είναι 2 δις. Mm-hmm. Αυτά θα τα δούμε στην αγορά άμεσα, θα κατατεθούν στους λογαριασμούς των ανθρώπων. Το κομμάτι των τραπεζών καθυστερεί πάντα λίγο παραπάνω, γιατί εξαρτάται από το προφίλ και χρειάζονται αποφάσεις αναδάνειο, δεν βγαίνουν με πλατφόρμες αυτά. Κάποια βοήθεια ήδη θα λαμβάνουν σε ό,τι αφορά τα επιτόκια, τους τόκους δηλαδή που πλήρωνε οι επιχειρήσεις. Αυτό θα γίνει, καλύπτεται και θα βοηθηθούν. Πρέπει και οι τράπεζες να μας βοηθήσουν σε αυτή τη φάση, γιατί πρέπει οι επιχειρήσεις μας να κρατηθούν ζωντανές και να ανταποκριθούν στις πολλές και δύσκολες υποχρεώσεις. Με αυτό το ερώτημα ήθελα να κλείσουμε. Ξέρετε πόσα μηνύματα είναι εδώ που λένε οι τράπεζες δεν δίνουν χρήματα? Για να είμαστε ειλικρινείς, στη φάση αυτή ακόμη δεν θα μπορούσαν και να δώσουν πέραν του ΤΕΠΗΧ, γιατί το προϊόν θα παρουσιαστεί στις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Θα πρέπει να τις κρίνουμε όπως πρέπει να τις κρίνουμε, αλλά από τις αρχές Ιουνίου και μετά θα έχουν την πρακτική δυνατότητα να αξιοποιήσουν το προϊόν. Τελευταίο ερώτημα, βλέπετε, είναι μηνύματα που στέλνουν οι τηλεθεατές, επειδή είπαμε για τον τουρισμό, αυτοί που ασχολούνται με τον τουρισμό, που θα πήγαιναν δουλειά 1η Απριλίου, που αν θυμάμαι καλά τους έχετε βάλει και αυτούς μέσα να πάρουν το επίδομα των 800 ευρώ. Τώρα που χάνουν κάποιο μεσοδιάστημα, θα έχουν επιπλέον μέτρα στήριξης? Είναι στο πακέτο των ανακοινώσεων που θα κάνετε? Επιφυλασσόμεθα για τα μέτρα των ανακοινώσεων, την ανακοίνωση των μέτρων του τουρισμού σε αυτό το θέμα. Εντάξει, άρα δεν μπορώ να σας απαντήσω. Έχετε πάρει τα μέτρα σας, μας βλέπουν οι τηλεθεατές, αντιλαμβάνεστε τι ρωτούν και τα σας τα μεταφέρω. Κοιτάξτε, μια κυβέρνηση έχει και μια ιεραρχία και πρέπει να την σέβεται ο καθένας που συμμετέχει σε αυτήν. Εγώ πάντως πάντα το κάνω αυτό, όπως ξέρετε. Αυτό είναι ξεκάθαρο, πάντα το κάνετε και διαχρονικά είστε συνεπείς. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι η ελληνική οικονομία, για να κλείσουμε κάτι πιο αισιόδοξο, να το πείτε, έχει ανοίξει γρηγορότερα από τις άλλες χάρη στην έγκαιρη λήψη των υγειονομικών μέτρων και με καλύτερη ψυχολογία από τις άλλες γειτονικές μας χώρες. Και να προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτή την κρίση όσο
πιο σύντομη γίνεται. Και αυτό είναι συνάρτηση όχι μόνο της οικονομικής μας συμπεριφοράς, αλλά προπαντός της ατομικής μας συμπεριφοράς, όλα αυτά που ξέρουμε, μάσκες, αποστάσεις κτλ. Εξακολουθεί να είναι ο κίνδυνος εδώ και για να κρατηθεί η οικονομία στηρίζεται και σε κάθε πολίτη χωριστά στον τρόπο με τον οποίο θα συμπεριφερθεί στους επόμενους μήνες. Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ευχαριστήσω και για τον πολύτιμο χρόνο και για αυτή τη σύνδεση που είχαμε. Τα λέμε ανατακτά χρονικά διαστήματα, δίνετε πάρα πολλές απαντήσεις. Σας περιμένει πολλή δουλειά. Ελπίζω να πάνε όλα καλά το αμέσως επόμενο διάστημα. Να είστε καλά. Μακάρι, καλό κουράγιο σε όλους. Να είστε καλά. Θόδωρος Κυλακάκης, Υφυπουργός Οικονομικών.